Χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα ηθικά διδάγματα της ταινίας της Disney Pixar Αυτοκίνητα 1. Ας δούμε πρώτα την περίληψη της ταινίας. Ο κεραυνός McQueen είναι ένα διάσημο αγωνιστικό αυτοκίνητο που ονειρεύεται κάποια μέρα να καταφέρει να κερδίσει το κύπελο πίστων. Σε έναν αγώνα για το κύπελο πίστων, ο McQueen, αν και πρωτάρης, θα καταφέρει να έρθει σε ισοπαλία με δύο άλλα αγωνιστικά, τον επί πολλά χρόνια πρωταθλητή Άρχοντα και τον πάντα δεύτερο Chick Hicks. Καθώς θα πηγαίνει στην Καλιφόρνια για τον επαναληπτικό αγώνα μεταξύ των τριών αυτοκινήτων, η πίσω πόρτα του φορτηγού του McQueen θα ανοίξει με αποτέλεσμα ο McQueen να χαθεί σε μια ξεχασμένη πόλη η οποία λέγεται τα μπουζί της ωραίας Ελένης. Εκεί, πάνω στον πανικό του, κατέστρεψε τον κεντρικό δρόμο της πόλης. Έτσι, ο δόκτορ, ο δικαστής της πόλης, δεν θα τον αφήσει να φύγει αν δεν φτιάξει το δρόμο. Φυσικά, ο χρόνος για την άφηξη του McQueen στην Καλιφόρνια περνάει εις βάρος του. Αργότερα όμως, ο McQueen θα κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη. Ο δόκτορ ήταν ένα από τα σπουδαιότερα αγωνιστικά στην ιστορία των αγώνων. Ήταν ο θρυλικός δόκτορ Hanson Hornet, που είχε κερδίσει 3 φορές το κύπελο πίστων. Μαζί με αυτή την ανακάλυψη, ο δόκτορ, αν και αγριεμένος που κάποιος ανακάλυψε το μυστικό του, θα του πει πως τον παράτησαν επειδή σε έναν αγώνα διαλύθηκε. Όσο περνάει καιρός όμως, ο McQueen θα αρχίσει να δένεται τόσο με τον Μπάρμπα όσο και με τη Σάλι, η οποία θα τον εμπιστευτεί και θα πάνε μια βόλτα μαζί. Εκεί θα του διηγηθεί την ιστορία της πόλης και πως από πολυσύχναστη που ήταν σχεδόν ερήμωσε. Ο κεραυνός McQueen όχι μόνο θα φτιάξει το δρόμο, αλλά θα φροντίσει να περιποιηθεί την πόλη και να την κάνει όπως ήταν παλαιότερα στα ένδοξά της χρόνια. Ξαφνικά, φώτα, κόσμος, κάμερες και δημοσιογράφοι θα κατακλείσουν τα μπουζί της ωραίας Ελένης και θα πάρουν τον McQueen για να τον οδηγήσουν στην Καλιφόρνια. Πίσω από αυτό κρύβεται ο δόκτορ, καθώς εκείνος τους κάλεσε και τους είπε να έρθουν να τον πάρουν. Στον αγώνα τώρα, ο McQueen δεν θα είναι μόνος. Ο δόκτορ και η παρέα από τα μπουζί της ωραίας Ελένης θα είναι εκεί ως το πλήρωμά του. Ο McQueen θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει τον αγώνα και το πολυπόθητο για εκείνον κύπελο πίστων, αλλά θα σταματήσει ακριβώς μπροστά στη γραμμή τερματισμού. Γιατί είδε πως ο Άρχοντας, μετά από την αδικία του Chick, τράκαρε με παρόμοιο τρόπο που είχε τρακάρει και ο δόκτορ. Ο McQueen, επειδή ξέρει πόσο άσχημο είναι, θα πάει να σπρώξει τον Άρχοντα μέχρι τον τερματισμό. Μετά από όλη αυτή την ιστορία, θα κάνει ξανά διάσημα τα μπουζί της ωραίας Ελένης και θα είναι όλοι ευτυχισμένοι. Και τώρα, ας περάσουμε στα ηθικά διδάγματα. Αρχικά, από την άψογη εξωτερική εμφάνιση του McQueen και την πολύ κακή συμπεριφορά του σχεδόν προς όλους, η ταινία μας περνάει το μήνυμα πως δεν έχει σημασία πόσο ωραίοι μπορεί να δείχνουμε και πως δεν πρέπει να κρίνουμε κάποιον από το πως φαίνεται. Γιατί ένας όμορφος μπορεί να έχει κακό χαρακτήρα, ενώ ένας άσχημος να έχει καλό. Το πρώτο παράδειγμα το αποτελεί ο McQueen, ενώ το δεύτερο ο πολύ αγαθός και καλόκαρδος Μπάρμπας. Ας μην μπαίνουμε λοιπόν ποτέ στη διαδικασία να κρίνουμε και να βγάλουμε συμπεράσματα για κάποιον από την εξωτερική του εμφάνιση. Ο McQueen, εξ αρχής, δείχνει πως νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του, την εικόνα του, τη γνώμη που έχει ο κόσμος για αυτόν και τη φήμη του. Στην πορεία της ταινίας, ο McQueen θα νιώσει μόνος και θα καταλάβει πως πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά. Η υπερβολική φροντίδα όλων των προαναφερθέντων δεν μας κάνει καλό, μας αποξενώνει και μας απομακρύνει από τους συνανθρώπους μας. Όσο περισσότερο αγαπάμε τον εαυτό μας, τόσο δυσκολότερο γίνεται το να αγαπήσουμε τους γύρω μας. Ο έντονα ειρωνικός χαρακτήρας του McQueen είναι αρκετά αποκρουστικός. Πρέπει να σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους όπως θα θέλαμε να μας σέβονται και εκείνοι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε πάντα ευγενικοί με όλους, ακόμα και όταν η συμπεριφορά τους ή οι πράξεις τους δεν μας αρέσουν. Ο McQueen καταλαβαίνει τη Σάλι και τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης. Κάνει ό,τι μπορεί για να την επαναφέρει στον παλιό καλό καιρό όπου ήταν όμορφη. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να τον βοηθάμε με κάθε δυνατό τρόπο. Υπερβολικά σημαντικό είναι επίσης και το μήνυμα πως δεν μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα μόνοι μας. Πάντα χρειαζόμαστε και τις συμβουλές αλλά και τη βοήθεια των φίλων μας. Ακόμα και όταν κάποιος μας κάνει μια παρατήρηση, εμείς μπορούμε να την αντιστρέψουμε σε συμβουλή.
Πάντως, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, μόνοι μας δεν μπορούμε να καταφέρουμε σχεδόν τίποτα. Τέλος, το πιο σημαντικό ηθικό δίδαγμα της ταινίας είναι ότι πρέπει να καθίσουμε, να συλλογιστούμε και να συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά αξίζει. Και σας θέτω το ερώτημα, τι αξίζει περισσότερο, οι τιμές, η δόξα και οι διακρίσεις, η ικανοποίηση του εαυτού μας ή ο συνάνθρωπός μας και η βοήθεια προς αυτόν. Τι είναι τελικά αυτό που θα μας κάνει ευτυχισμένους. Και προσέξτε, μιλάω για ευτυχία, όχι για χαρά. Ας προσπαθήσουμε να στηρίξουμε την ευτυχία μας στη χαρά των άλλων. Αυτά! Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να συμφωνείτε με όσα υπόθηκαν. Τα λέμε! Disney Fangs GR. Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί.